Ιστορία τρίτης δημοτικού, μέρος πρώτο, μυθολογία. Ενότητα 6, οι περιπέτειες του Οδυσσέα. Δύο. Στον Αίολο, τους Λεστριγόνες και στο νησί της Κύρκης. Ταξιδεύοντας ο Οδυσσέας με τους συντρόφους του, έφτασαν στο νησί του Αιώλου, που ήταν ο θεός των ανέμων. Το νησί του είχε τύχει χάλκινα και ταξίδευε συνέχεια στη θάλασσα. Ο Αίολος τους καλοδέχτηκε και τους φιλοξένησε περίπου ένα μήνα. Όταν αποφάσισαν να φύγουν, τους έδωσε ένα ασκί που μέσα είχε κλείσει όλους τους άγριους ανέμους. Έξω άφησε μόνο τον Ζέφυρο να σπρώχνει το καράβι. Ο Οδυσσέας κρέμασε το ασκί στο πλοίο του το Κατάρτι. 9 μερόνυχτα ταξίδευαν και κόντευαν να φτάσουν στην Ιθάκη. Τότε ο Οδυσσέας αποκοιμήθηκε και οι σύντροφοί του, νομίζοντας πως το ασκί ήταν γεμάτο ασίμι και χρυσάφι, το άνοιξαν. Αμέσως όρμησαν έξω όλοι οι άνεμοι και έσπρωξαν τα καράβια μακριά στη γη των Λεστριγόνων. Υπήρχε ένα λιμάνι εκεί και τα 11 καράβια μπήκαν μέσα. Μόνο ο Οδυσσέας με το καράβι του έμεινε έξω από το λιμάνι. Οι Λεστριγόνες έτρεξαν στο λιμάνι ουρλιάζοντας. Ήταν άγριοι και ψηλοί σαν γίγαντες και άρπαζαν βράχια και τα έριχναν στα πλοία. Τα έσπασαν όλα και τα βύθισαν και έφαγαν όλους τους ανθρώπους που ήταν μέσα. Μόνο του Οδυσσέα το καράβι γλίτωσε. Και ο ίδιος και οι σύντροφοί του έφυγαν γρήγορα από τη γη των άγριων Λεστριγόνων. Οι άνεμοι τους έδειξαν μετά στο νησί της μάγισσας Κύρκης. Άραξαν σε μια ακρογιαλιά και ο Οδυσσέας έστειλε μερικούς από τους συντρόφους του να πάνε να ρωτήσουν πού βρίσκονταν. Αυτοί βρήκαν γρήγορα το παλάτι της Κύρκης. Η Κύρκη τους πρόσφερε ένα μαγικό ποτό, μετά τους χτύπησε με το μαγικό ραβδί της και τους έκανε γουρούνια. Μόνο ένας γλίτωσε και έτρεξε πίσω να το πει στον Οδυσσέα. Εκείνος άρπαξε το σπαθί του και έτρεξε στο παλάτι. Η Κύρκη του πρόσφερε ποτό, μα όταν σήκωσε το ραβδί της να τον χτυπήσει, εκείνος άρπαξε το κοφτερό σπαθί του και την ανάγκασε να ξανακάνει τους συντρόφους του ανθρώπους. Έμειναν αρκετό καιρό στις Κύρκης στο νησί. Όταν αποφάσισαν να φύγουν, η Κύρκη συμβούλευσε τον Οδυσσέα να κατεβεί στον Άδη, να βρει τον Μάντη Τηρεσία, να τον ρωτήσει πώς θα έφτανε στην Ιθάκη. Παράθεμα 3. Ο Οδυσσέας. Τον άντρα τον πολύτροπο πες μου Θεά, που χρόνια παράδερνε σαν πήρε της Τρίας τάγιο κάστρο και ανθρώπων γνώρισε πολλών τους τόπους και τη γνώμη και έπαθε πλήθος συμφορές στα πέλαγα, ζητώντας πως την πατρίδα του άβλαβος να πάει με τους συντρόφους. Μα κι έτσι αυτούς δεν γλίτωσε, μόσο καημό κι αν είχε. Όμηρος Οδύσσια.